μήνυμα προς τη Βίκη Χαραλάμπους, προς όλους τους Έλληνες πολεμιστές και προς κάθε πλανεμένο που μπορεί να βλέπει δημόσια κάποιες αναρτήσεις αλλά να ακούει και τα ηχητικά τα δικά μου. Βίκη Χαραλάμπους, έγραψες ένα μηνυματάκι μετά από πάρα πολύ καιρό, κρυμμένα τα υπογειά σου βγήκες και κάπως με την Γεωργοσοπούλη ή με κάποιους σου, δικούς σου, σου είπανε «Έβγα και μίλα κορίτσι μου, να δούμε τι θα πεις». Βλέπω λοιπόν ότι λες δεν θες να απαντήσεις όλα τα έσχη και χιδεότητες. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Κατηγορήσε για χιλιάδες πράγματα που έχεις κάνει και δεν κατηγορήσε αδίκως είναι αυτά που έχεις κάνει, που είναι αποδεδειγμένα πως τα έχεις κάνει σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες μάρτυρες σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζεις να μιλάς και να λες ότι δημοσιεύσεις στον αέρα σειρά μηνυμάτων ηχητικών τα οποία δεν με ενδιαφέρουν να ακούω. Για μένα τα ηχητικά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τι οτιδήποτε. Πάρε μια θάση, πάρε μια θέση, πάρε μια στάση. Ακούω οτιδήποτε. Και κατασκευασμένα ή πειραγμένα. Σαφώς. Όλη αυτή η παπαρολογία περιπλαστών ηχητικών, εσύ και η αυγή σου, και με όλα αυτά τα πρωτοτόσκυλα που έχετε μαζευτεί ως συμμορία, και θα σας συγκυρίσω καταλήλως, εκεί έχετε κάτσει. Τα ηχητικά δεν είναι καλά, όποτε σας υφέρει είναι καλά, τώρα είναι καλά τα ηχητικά. Άρα τα δέχεσαι τα ηχητικά. Αλλά δεν τα δέχεσαι. Αλλά απαντάς τα ηχητικά. Εσύ που απαντάς τώρα, στη φωνή ή στον Αρτέμητο Σώρα. Ας συνεχίσω. Από οποιοδήποτε θέλω να κρατήσω την εικόνα του ανθρώπου που σεβόμουν, πάντα θα με σέβεσαι. Έναν άνθρωπο είχες να σεβαστείς, εμένα. Άλλο να σεβαστείς δεν είχες. Το πρόβλημά σου είναι ότι έχασες το δικό μου σεβασμό. Εσύ δεν έχεις λόγους να χάσεις το σεβασμό σε μένα. Πάντα θα με σέβεσαι. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Το τι έκανες δεν είναι από σεβασμό. Είναι από γελία έπαρση. Θα συμφωνήσω ότι δεν ήσουν προδότης. Έγινες. Ούτε ο Βασίλης ήταν. Έγινε. Ο Γιάννης όμως ήταν από την αρχή. Και το ξέρατε και οι δύο. Όμως εσύ έγινες. Εσύ και ο Βασίλης έγινες. Εσύ. Είσαι ο τελευταίος που έγινες. Αλλά έγινες χειρότερος από όλους. Καμία όμως σημασία αν έγινες ή αν ήσουν, όμως έγινες. Το αποτέλεσμα μετράει. Και αυτό που παρήγες. Συνεχίζω. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που σέβεσαι και που μόνο εγώ, μόνο εμένα σέβεσαι και τα τρία σας τα ζώα που βρίζετε, δεν έχετε άλλο να σεβαστείτε. Γιατί δεν είχατε και τίποτα άλλο στη ζωή σας εκτός από μένα. Και συνεχίζω. Όλα αυτά που εξελίσσονται είναι μια. Δεν είναι η ελεύθερη Ελλάδα που εγώ ονειρεύτηκα. Ποιος είπε ότι έχουμε ελεύθερη Ελλάδα? Και κοίτα να σταματήσεις να ονειρεύεσαι, γιατί δεν είναι όνειρο, δεν είναι πραγματικότητα. Και τα όνειρά σου δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Και οραματίστηκες εσύ. Και τι θα κάνεις που οραματίστηκες? Άντε. Και γιατί σταμάτησες τα όνειρα? Άντε, ξεκίνα μόνη σου και τράβα όνειρα σου και τράβα κάνε ό,τι γουστάρεις. Όλα αυτά που κάνεις εδώ πέρα είναι βάση του ονείρου σου ή είναι ένα σχέδιο του ονείρου σου? Όλες αυτές τις προδοσίες, τις γελιότητες που εξελίσσονται μέσα στα σπλάχνα της Ελλήνων Συνέλευσης με όλους τους συνέλληνες. Δεν τρέπεσαι λίγο πώς έγινες? Πώς διάολο έγινες έτσι? Παρόλα αυτά, παρόλο που έχω πολλά να πω, ναι, άμα είχες τα αντάλλαγες. Για ό,τι κατηγορείς δεν απαντάς. Που σημαίνει τα δέχεσαι, τα έχεις κάνει. Ζωντόβολο. Ζωντόβολο. Και έχεις κάνει πολύ χειρότερα από αυτά που φαντάζεσαι. Και εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα. Δεν φαντάζεσαι τι έχεις κάνει. Αλλά θα καταλάβεις την πορεία. Απαντώ μόνο στο τελευταίο σχόλιο που μου έστειλαν όπου μιλάς για ένα παραποιημένο έγγραφο. Ρε. Ρε Ζωντόβολο. Ρε Ζωντόβολο, σε παιδιά της Κεντρικής που σήμερα είναι Κεντρική και που στην Καλλιθέα έχεις πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο του ΑΟΜ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν αποφασίσεις να πας ένα βρωμοφάκελο με βουλοκαίρια σε έναν δικό μου άνθρωπο. Στα παιδιά υπάρχουν 15 μάρτυρες που ξέρουν ότι έχει βγει χαρτί από τον ΑΟΜ, έχει χαρτί από τον ΑΟΜ. Μίλησα με τον Βλαντίμιρ. Δεν σου έχω στείλει τίποτα, Αρτέμι, μου λέει. Και αν το στείλω, θα το στείλω σε σένα. Συνεχίζουμε όμως. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που σε πείραξε. Είναι ακόμα χειρότερα μόνο τα πράγματα. Βλέπεις εσύ στο τέλος κανένα σφραγίδα που να λέει Βίκη Χαραλάμπους. Κάτι γέλιο τι είναι αυτές, ρε. Έβαλες 7 βουλοκέρια, έβαλες 7 σφραγίδες και 7 βουλοτήρια σε ένα γκόλο από φάκελο για να μου στείλεις τις παπαριές σου. Αλλά τελικά το φάκελο πού τον έστειλες? Στα ψεύδη που διαδίδεις ότι είμαι νεκρός, ότι είμαι με χάπια, ότι με έχει πρεσβεία, ότι με έχουν εχμάλωτο, ότι με έχουν εχμάλωτο η κεντρική, ότι με έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, όλες αυτές τις ηλικιότητες του άρρωστου μυαλού σου και του προδοτικού σχεδίου σου, εσένα και τον άλλον, πού το έστειλες μόνο το φάκελο? Και πού μου έστειλες 4 μηνύματα? Πού? Εκεί που με έχουν όμηρο, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με εκφιάζουν και με το πιστόλι στο κεφάλι μου βγάζω ηχητικά. Δεν τρέπεσε γελία εσύ και οι άλλοι? Δεν τρέπεστε γελία υποκείμενα που έχεις και το θράσος να μιλάς και σε πειράζει σφραγίδα? Βλέπεις εσύ κανένα σφραγίδα εκεί πέρα να λέει Βίκη Χαραλάμπους και το Βίκη με γουάι, ανώμαλο. Πώς σε λένε Βίκη?
Με γουάι, ναι. Δηλαδή τι, ο παπά σε βάφτισε με γουάι, ναι, μου λέει με γουάι με βάφτισε. Άντε να μην δεν τρέπεσαι λίγο. Θα γίνει πιο ρεντίκολα από ό,τι πρέπει. Δεν φτάνει τόσο που έχει γίνει. Συνεχίζει. Σου έστειλα μήνυμα να πα να ξεκουμπιστεί. Να πα να κλειστεί το γραφείο ή να κλειστεί όπου θέλει, να αφήσει την αυλή, να αφήσει του συνέλληνου ήσυχου μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και αυτό που κάνει είναι να κάνει μυστικέ συναντήσει, να βάζει λόγια, να δηλητηριάζει τον κόσμο και να παίρνει τη δίκη τη Σόζου. Που τόσο μυαλό έχει το ζωντανό αυτό ή τον πάνω ή άλλου συνέλληνε, και να κάνει τα τηλέφωνα γύρω-γύρω εσύ ο Μιμίδης και με εκείνο το παλιάλογο και να οργανώνεται το μεγαλύτερο προδοτικό σχέδιο εναντίον εμένα, τη Ελλήνων Συνέλευση και των Συνελλήνων μα. Και συνεχίζει να έχει τράσει και να μα πει δεν θέλει. Άρε ξαντέριασμα που θέλει, ζωντόβολο, δεν τρέπεσαι λίγο προδοτικό σκυλί. Ανώμαλο! Ανώμαλο. Ντρέπομαι και λυπάμαι πω διάολο έχει γίνει έτσι, που είσαι και θράσο να μιλά. Θράσο! Θρασίμη. Να σπηλώνεις το όνομά μου, δεν τρέπεσαι βρε γίνω που σπηλώνω και το όνομά σου. Ήρθες μέσα στις καρδιές. Μήπως δεν είχες θέση, δεν είχες τη θέση του σύμβουλου του φορέα. Δεν ήσουν σύμβουλος στην Ελλήνων Συνέλευση. Ναι. Τη θέση σου την είχες, ναι. Ο Μιμίδης είχε τη θέση του. Μπράβο. Έχουμε στόχο σκοπό καταστατικές διαδικασίες. Πολύ ωραία. Τις εκτελέσατε. Τι κάνατε. 6 μήνες λοιπόν διαλύεται τον φορέα, διαλύεται την Ελλήνων Συνέλευση. Όποιον έβλεπε και έλεγε για Αρτέμι ώρα, εσύ ο Μιμίδης και όλο το άλλο του παλιάλογο, βρίζατε και του λέγατε προδότες και του διώχνατε. Έχει καταλάβει ότι αν άφηνα και δεν επενέβαινα, θα σα δέρνανε και θα σα δέρνανε. Γιατί σα είχε συγχαθεί ο κόσμο, ζωντόβολα και τα τρία. Ήθελα να σα δείρει. Σε πού να πήγαινατε σε συνέδριο, ρε. Ρε θα σα δέρνανε, ρε βλαμένα. Εσύ φαντάζεσαι ότι ο κόσμο σε θέλει. Σε έχει χαθεί, δεν ξέρει τι έκανε, είναι μαλάκα ο κόσμο, είσαι έξω εσύ. Παλιό αφρατό σκύλο. Είναι βλάκα ο κόσμο, δεν ξέρει ο κόσμο, δεν ξέρει τι έχει γίνει. Δεν έβλεπε τα μούτρα σου, δεν έβλεπε τι έλεγε. Πήγαινε σε ημερίδε πληρωμένε και μου έκανε, ο αδερφό μου, Αρτέμι, που είμαι ορκισμένο μέχρι θανάτου, δεν τρέπεσαι, ρε. Και πίσω μου έσκαβε τα πάντα. Έβγαινε με την άλλη τη νομική σου παπάρο να πούμε και έβγαινε γύρω-γύρω πώ θα βγείτε, πώ θα τρυπήσετε καταστατικά, πώ θα βγείτε πρόεδρο ο καθένα, να κάνετε τι βρε ζωά. Αυτό σε άφησα εγώ, δεν είχε θέση. Έλεγε η άλλη ο θηλυκό Αρτέμι. Και εδώ το καλό πράγμα, η δίκη, και από εκεί ο άλλο έλεγε το Μιμίδη. Και μόλι του φύγε λίγο Μιμίδη, πάει με σένα, δεν ξέρετε τι θέλετε, η Μήτρελα. Δεν λέγατε να διαλύσετε τα πάντα. Σταματάτε την Εθνοσυνέλευση, δεν λέτε τίποτα, σταματάτε τα εξώδικα. Ποιο σταμάτησε τα εξώδικα, ρε. Εσύ δεν έστειλε. 160 αιτήσει για να ανοίξουν γραφεία και δεν έστειλε τι αιτήσει. Έχει τα αρχεία του οργανισμού, είχε όλα τα στοιχεία και κάνει τη μεγάλη προδοσία μέσα στο φορέα και μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Και συνεχίζει να έχει τράσο να μιλά, πρωτοτόσκυλο. Και μου στέλνει στο κεφάλι και καλά ότι είναι ΑΟ. Να μα σήξω εγώ να σε συναντήσω για να σε συναντήσω face to face. Να κάνουμε τι ρε face to face. Αφού μου στείλει 4 μηνύματα, στείλει μου άλλο ένα και πες μου. 5 με αυτό. Δεν βλέπεις ό,τι βλέπω. Και ό,τι θέλω βλέπω. Ωραία. Τι ήθελες να συναντηθούμε, να μου πεις τι, για τον ΑΜΕ. Μίλησε με τον Παλατζημίρο, δεν έχει τίποτα. Παπαριές έλεγες. Γιατί αυτή τη σφραγίδα που δείχνει στον κόσμο, βλέπεις εσύ που θα ανάβει και χαραλάμπους. Και το χαραλάμπους με μπου. Με β' στα αγγλικά, τι άλλο να σκεφτείς, τι άλλο να πεις. Κατηγορήσε για χιλιάδες πράγματα που έχει κάνει και έχει κάνει άσχημα πράγματα. Το δρόμο σου και το δρόμο μου. Και γιατί τον πήρες από την αρχή αφού ήθελες να φύγεις, Ρεβίκη. Και σήμερα να σε σέβομαι. Γιατί έφυγες και ήθελες άλλο να κάτσεις. Δηλώνεις ότι. Πιο πάνω και θα συμφωνήσω. Και θα συμφωνήσω. Τι σχέση έχει σφαγίδα την ομάδα. Λες τις παπαριές σου. Αυτό ακριβώς έκανες και έχουμε και μάρτυρες γι' αυτό. Είσαι και μαγειτοφωνημένη που μιλάς για ΑΟ. Και μου στέλνεις το πίσω μέρος του φακέλου. Και έχεις βάλει 7 βουλοκέρια. Με ΑΟ σφραγίδα, αλλά τελικά λέει πήγε χαραλάμπους και μας βγάζει μια παπαριά στο διαδίκτυο. Να δεν τρέπεσαι λίγο μου. Με αυτά θα ξεφύγεις με τυπώσεις. Θα λιώσεις. Σαν κερί. Η γελιότητα είναι, φτιάξω φάκελο. Από κάτω τη λες για προσωπικό θέμα, αφορούσε κατά ήλιο. Δεν είχα θέμα. Προσωπικά μπορείς. Το χειρότερο λες ότι. Λοιπόν. Κάπου λες. Ότι έδωσες όλη σου τη ζωή. Στο διάλο λες αυτή τη μαλακία. Ναι. Ενδέχομαι. Όλα αυτά που εξελίσσονται. Όλα αυτά που εξελίσσονται δεν είναι η ελεύθερη Ελλάδα που εγώ ονειρεύτηκα και ο περήφανος αγώνας για τον οποίο έδωσα ολόκληρη τη ζωή μου. Κόπελα μου σε κοντά στα 50 και μπορεί και παραπάνω. Δεν ξέρω κάπου εκεί είσαι. Αν όλη σου η ζωή είναι τα 4-5 χρόνια που είσαι μαζί μου,
Φαντάσου ότι όλη σου η ζωή είμαι εγώ και ό,τι έχεις κάνει δίπλα σε μένα. Εάν έτσι το δεχτούμε που το λες λοιπόν, όλη σου η ζωή εγώ είμαι, γιατί πριν δεν είχες κάνει τίποτα και δεν είχες τίποτα στη ζωή σου. Άρα, αν υπήρξε κάτι στη ζωή σου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ότι όλη σου η ζωή είναι ό,τι είχες κοντά στο σώρα. Δεν είχες κάτι άλλο. Εκεί πήρες αξία, εκεί πήρες θέση, εκεί σε υπολογίζανε, εκεί μίλαγες, εκεί νόμισες ότι κάποια είσαι. Υπερεκτίμησες τις καταστάσεις και κοίτα τι έκανες, τη μεγαλύτερη προδοσία της ζωής σου. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι έχεις χιλιάδες πράγματα τα οποία τα έχεις κάνει εσύ και οι άλλοι. Και ιδιαίτερα εσύ. Σου είπα να αφήσεις κάτω τις διαδικασίες με τις αυλές και ήξερα πού ακριβώς είσαι από πίσω και τι κάνεις. Συνέχισες μέχρι το τέλος να διαγράψω τα παιδιά αυτά, τα οποία καλώς τα διαγράψαμε γιατί είναι απέναντι μας. Έδινες συμβουλές να μην δοθεί το αρχείο. Το αρχείο δεν το πήγες εσύ στη δίκη. Εσύ δεν ήσουν σύμβουλο. Άκου λοιπόν, Νίκη. Το αρχείο το έχω δώσει σε σένα και εσύ υπεύθυνη να το κρατά. Αν εσύ θε να το κρατά στο καματερό, δεν μπορεί το καματερό να πάρει απόφαση για σένα ή για μένα. Το αρχείο πρέπει να είναι στην κεντρική και είναι του Αρτέμις ώρα και δεν είναι ούτε τη Καραλάμπου, ούτε του Μιμίδη, ούτε καμιά νου κερατά. Ούτε αυτό το ζαβό ισόζου που το κρατάει. Υπάρχουν τεράστιε οικονομικέ ατασταλίε μέσα από το αρχείο και σε όλη τη διαδικασία. Εσύ λοιπόν δίνει συμβουλέ να μην δοθεί το αρχείο, το κτίριο ξενικιάστηκε και είσαι από πίσω εσύ με τον Γιώργο Σοπούλου και κάνετε πολύ άσχημα πράγματα. Έχει τράσο πολύ και θα το βρούμε μέχρι το τέλο. Το δρόμο σου έπρεπε να τον πάρει. Τώρα έχει πάρει άλλο δρόμο. Και τώρα θα βγούμε σε άλλου διαδρομέ και σε άλλου δρόμου και θα το καταλάβει. Αυτά είχα να πω. Είσαι μεγάλο προδότη, μεγάλο προδοτόσκυλο που ακού και χιδιώτε και σπηλώνει. Ποιο σε σπήλωσε, ρε, αυτά που έχει κάνει. Αυτά που έχει κάνει, αυτά που έχει πει. Έχει καταλάβει τι έχει πει και πού είσαι μαγνητοφωνημένη από όλου. Επειδή προσέχεις, δεν υπάρχει κανένας, προσέχεις και κάνεις όλες τις δόλειες αυτές, δηλητηριάζεις τον κόσμο και συνεχίζεις και μέχρι πρότεινο, συνεχώς, δεν αφήνεις πουθενά. Αλλά έχεις το θράσος να μιλήσεις. Λυπάμαι και ντρέπομαι για σένα πάρα πολύ, που είχες τη θέση τη συγκεκριμένη. Σ' είχα βάλει δίπλα μου, σε είχα εμπιστευτεί, πιστοποιημένη, δεν ήξερα τι θα κάνεις, να όπως το έκανες. Είχες τόσα θέματα στα χέρια σου, σου στείλα μήνυμα να κάνεις πίσω, και αντί αυτού. Έκανες μυστικές συναντήσεις, συναντάς, δηλητηριάζεις τον κόσμο και κοιτάς πού να διαλύσεις την Ελλήνων Συνέλευση και δεν ξέρουμε τι στο διάλογο θέλεις. Τι στο διάλογο θέλεις. Σύμβουλος ήσουν. Τα εξώδικα. Να μιλήσεις τον κόσμο, να κάνει εξώδικα, να συστρατεύσεις τον κόσμο. Διέλυσες τα πάντα. Έβγαλες απόφαση να διαλύσεις τα γραφεία, να κατεβάζεις τα μπέλες για να κάνετε κόμμα με το Μιμίδι και με το άλλο το παλιάλογο. Τόσο γελία είσαι. Αυτά που εσύ τα συχαινώσουν, θα πήρες μαζί τους. Μα τώρα γελάω. Σας περιμένω να κάνετε αυτό το βρωμοκόμμα, να κάτσετε εκεί πέρα να γελάτε, να σε δω ρε και να κάνεις ομιλία, να δω τι έχεις να τους πεις. Γιατί για μένα και για ό,τι εργαλείο έχω δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ. Βρώμιζες τον κόσμο και έλεγες όλες τις ηλικιότητες ότι καταστατικά θα είναι καλά μαζί με την άλλη, την νομική σου σύμβουλο, τον τηλεβόα σου. Δεν τρέπεσαι τι έχεις πει, για ό,τι έχεις πει. Να απολογηθείς για όλα αυτά που σου έχω πει. Όσο για το χάρτη που τόσο σε καίει, είσαι απατεώνας. Πλαστογράφος και γελία. Γιατί εκεί δεν είναι Βίγκη Χαραλάμπους και έστειλες του ΑΟΜΕΓΑ να έρθω να σε συναντήσω. Ακριβώς όπως το είπα είναι. Ακόμα και τώρα. Βγάνει φραγίδα που λέει Βίγκη Χαραλάμπους. Ένα δε και ένα ΟΜΕΓΑ είναι. Τι δουλειά έχει με σένα. Ποια σφραγίδα σου μωρέ. Τι παπαριές να μας πεις μωρέ. Από πού να καλυφθείς. Εσύ δεν ήσουν αυτοί που έβγαινες γύρω-γύρω σε όλους, σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν τόσοι μάρτυρες, που το έχουν καταθέσει εγγράφος οι μάρτυρες, ότι πήγαινες και έχεις σφραγισμένη εξουσιοδότηση από τον Αρτέμις ώρα να γίνει συνέδριο. Εσύ δεν ήσουν αυτή, κοπέλα μου. Σου δώσα εγώ ποτέ εξουσιοδότηση να κάνουμε συνέδριο και ότι εγώ συμφωνώ να γίνει συνέδριο και ότι απαιτώ κιόλας να γίνει. Εσύ δεν ήσουν αυτή που έλεγε σε όλο τον κόσμο μαζί με εκείνο το παλιάλογο, το ζαβό, με όλη αυτή τη συμμορία ότι έχει τα ίδια πυροξούσιο με μένα. Έχει εσύ πυροξούσιο των 600 ή των άλλων ή τη Ανατολή ή οτιδήποτε ή των Δήμων. Έχει εσύ των Δήμων, έχει ένα πυροξούσιο στο όνομά σου, έχει κάτι από μένα, έχει κάποια από κάποιον. Ακόμα και όχι από μένα, έχεις από κάποιον. Αναθέσεις που σου έχω δώσει εγώ για οπουδήποτε να ανεχτούν κάποια στοιχεία σε δικές μου προσωπικές δουλειές. Ανάθεση. Κοίτανε ελέγξεις και παίρνει μου την απάντηση να απαντήσω εγώ. Εσύ δεν απαντάς για μένα, απαντάω μόνο εγώ. Ούτε υπογράφεις για μένα. Σου έχω δώσει εγώ δικαίωμα υπογραφής. Πότε και πού, βγάλω στον αέρα. Σου έχω δώσει εγώ πυροξίσου να υπογράφεις. Τι μαλακίες έλεγες στον κόσμο. Τι προδοσίες έλεγε στον κόσμο και δεν τρέχει τίποτα και εμείς την χωριέστε, ας τον Αρτέμι, 200 φυλακή θα φάει 200 χρόνια, πάει πέθανε, διαλύθηκε, τον πήρανε, εγώ έχω όλα τα πυροξούσια, στηριχτεί τα πάνω μου και πάμε όλοι μαζί. Εσύ δεν τα έλεγες ρε αυτά, μαζί με τα άλλα τα κολόπεδα. Εσύ δεν έλεγες ψέματα στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες μας. Εσύ δεν είσαι αυτή που έλεγες όλα αυτά τα ψέματα και έχτιζες όλο το περιβάλλον
Και δεν ήξερα τι ήθελες. Γιατί σίγουρα δεν ξέρεις τι θέλεις. Τώρα θα μάθεις. Και τι θέλεις και τι θα γίνει. Έχουμε συνέχεια.